να σε ευχαριστήσουμε για την φασουλά. Η Ελλάδα θα δημοκρατηθούν παραδόσεων μπροστά στις σήμερα στις κάλπες. Ο ελληνικός λαός με τη συμμετοχή του δεν θα αφήσει άλλους να αποφασίσουν γι' αυτό. Θα πάρει το μέλλον στα χέρια του και έτσι θα επιστραγγίσει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή. Δίνοντας εντολή συνέχεια, σταθερότητας και προοπτικής. Δίνοντας εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά και για μια κυβέρνηση μάχης που θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια αυταπάτηση να δίνει τις μάχες για την υπεράσπιση του δίκαιου του λαού μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη φορά και μέσα στη χώρα. Και τις μεγάλες συγκρούσεις που είναι αναγκαίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στις τομές, στις αλλαγές, στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει, για να ξεφύγουμε από το παλιό καθεστώς που μας κρατά καθυλωμένους. Να δώσουμε την προοπτική, οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν, να μείνουν εδώ. Αλλά και να γίνει ξανά η χώρα μας ένας ισχυρός και ισότιμος εταίρος στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Μια μέρα που μπορούμε να την κερδίσουμε από σήμερα. Οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν με σταθερά βήματα, γνωρίζοντας τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, ανοίγοντας δρόμους. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανοίγουμε δρόμους ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν ο λαός μας είναι στην πρώτη γραμμή, η νέα γενιά, τα πάντα είναι δυνατά.